Στην Μαδρίτη ξεκίνησε χθες και επίσημα η παρουσία του Κολεγίου Επιτρόπων, η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ισπανία. Είναι εκεί και ο Γιώργος Κακούρης. Γιώργο μου, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη για τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές. Τρέχουμε από σημείο σε σημείο. Γίνονται ενημερώσεις για την Ισπανική Προεδρία εδώ στη Μαδρίτη. Χθες είχαμε την έναρξη της Προεδρίας με την επίσκεψη του Κολεγίου των Επιτρόπων, όπου είναι το παραδοσιακό να έχουμε τις επίτροπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναντώνται με τον Πολιτικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό και να συζητήσουν τις προτεραιότητες των επόμενων 6 μηνών. Και θυμίζουμε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Προεδρία, είναι αυτή η οποία δημιουργεί την ατζέντα, καθορίζει τις προτεραιότητες και διοργανώνει τα ζητήματα. Το έχει και η Κύπρος το 2012, θα ξαναέχουμε το 2026. Χθες στην διάσκεψη τύπου με την κυρία Χοντερλάιν και τον κύριο Σάντσεφ, έγινε πολύ συγκεκριμένη αναφορά στο μεταναστευτικό. Συζητήθηκε όλο αυτό που έγινε στην Σύνοδο την περασμένη Παρασκευή με την Ουγγαρία και την Πολωνία, που αντιστάθηκαν στην έκδοση συμπερασμάτων για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συγκρατείται η μετανάστευση από τρίτες χώρες, γιατί είχαν εκνευριστεί με ορισμένες πρόνοιες της συμφωνίας που έχει ήδη περάσει, που αφορά το νέο πακέτο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Κάτι το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει σταματήσει. Θέλω να σταματήσει έχει δυσκολεύσει λίγο η κατάσταση λόγω της θέσης αυτής. Ο κύριος Σάντσεφ χτες πάντως είπε πως είναι αισιόδοξος πως εντός του 2023 μπορεί να υπάρξει κατάληξη για το νέο πακέτο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Είναι ένα σημαντικό στόχο της Ισπανικής Προεδρίας να καταλήξουμε στην νομοθεσία την οποία θα παλανσάρεται η αλληλεγγύη με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όπως εμάς που αναλαμβάνουμε τις περισσότερες αφήξεις μεταναστών και των κρατών που καλούνται να μας βοηθήσουν είτε χρηματικά είτε με επανεγκαταστάσεις. Έδωσε απάντηση στην Πολωνία και την Ουγγαρία πως η δική πλειοψηφία με την οποία λύθηκε η απόφαση πέρα και το πρόβλημα αυτών των δύο χωρών είχαν παράπονα για το ότι λύθηκε με δική πλειοψηφία, δηλαδή χωρίς την ψήφο τους. Είπε πως οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που νομιμοποιούν τις αποφάσεις μας και η δική πλειοψηφία προβλέπεται στις συνθήκες. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι έχουμε πρόοδο στο θέμα της μετανάστευσης. Προσπαθούμε πλέον στη σύνορα Βουλγαρίας και Ρουμανίας να αποδείξουμε με νέες πρακτικές και νέους μηχανισμούς πως μπορούν να γίνουν γρήγοροι και δίκαιοι ελέγχοι για τους μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος. Και συζήτησαν αρκετά λόγω και των εκλογών που θα έχουμε στην Ισπανία στις 27 Ιουλίου το πρόβλημα της ακροδεξιάς, τον φόβο πως θα έχουμε μία άνοδο της ακροδεξιάς και εδώ στην Ισπανία. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν είπε πολύ χαρακτηριστικά πως οι εξτρεμιστές συνήθως βλέπουν προς το παρελθόν και φοβούνται το μέλλον και ο τρόπος να τους πείσουμε είναι να δείξουμε πως έχουμε τις απαντήσεις και μπορούμε να αναλάβουμε και τις ευκαιρίες και να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Στιγμή να δούμε να μιλήσει η κάλπη και στην Ισπανία και να δούμε από εκεί πώς θα χειριστούν και την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Τώρα είσαι Μαδρίτη. Εγώ θα σου συνιστούσα να πας και στην Βαρκελόνη. Είμαι ερωτευμένη με την Βαρκελόνη. Δεν έχει καμία σχέση με την Μαδρίτη. Αλλά μιας και είσαι, και είναι και καλός ο καιρός, βλέπω. Εσύ έχεις το πουκαμισάκι σου, αλλά ωραία Ισπανία. Αναγκαστικά για την τηλεόραση. Έχουμε το πουκαμισάκι. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε με τα κοντά. Έτσι. Και ναι. Προτιμώ τη Μαδρίτη από την Βαρκελόνη. Αλήθεια. Διαφωνούμε και σε κάτι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Καλή διαμονή. Τώρα εμείς...